Υπέρημον μάρκε Απόστολε, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Θεός ο Τρισσός ενούμενον, μοναδικός τε πάλιν ξένος τρισσούμενον, ανεκήρυξας πανευσεβός μάρκε πανσωθέ, φωτιζόμενος έγκλητης χάριτος, διόδης οπούμεν υπέρ ημών αηθηκέτε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μάρκος ο Σεπτός Απόστολος της Αιγυπτής, ιεράρχη βεδόρητε, εις ολυπίος σώματοτης επερίμησεν, εκ παρθένου αγνήσε ο Μήτωρος, ο Κύριος της δόξης, ολαλυμνούντες μεγαλύνω. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη της Παναγίας γράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας
με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σέν ούση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικεία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποχωρείο των ποδών αυτού. Ότι Άγιος εστί εμπον μέρον χειρί σου εξαιρετήσας τας πληγάς μίμη θώμα απιστή. Αυματής θέλει διάσε συμμαθητές ομοφρόνη και ζώντα κύριτε Θεό. Συν την ιότητα εις Αιγυπτής εντεύθεν διότι πεις πρώτος πάντων ο Ευαγγελίων μάρκεν διούν των κόσμων φωτίζει. Σήμερον με αρμυρίζει και καίνει ομα του Θεοβόνος. Ο Κύριος και Θεός μου. Πάσα πνοή κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού
μετά την εκτάφου σου φρικτή, ζώτα έγερση, ως περσφραγίδας που κέλησας Χριστέ του μνήματος, ούτω και κλεισμένον θυρώνεις ερήθας προς τους πανευκλέης Αποστόλους σου, χαροποιών αυτούς και ευθέσου παρεχόμενος τούτης πνεύμα διάμετρον έλεο. Εν είτε αυτόν εν οίκος άπικος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, Θωμάσο και δίδυμόσο κιν, εν δημόνι νίκαση τις μαθητές οκ της Κύριε, όθεν υπίστησεν της Υιού Αναστάσιν, και της κατηγούσισεν εμπόα ημιμάλο των δάτυλων εις την πλευράν αυτούν, και των ηλίων τα τυλώματα που πιστεύουν ότι εξεγείγεται. Και δείτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν κορδές και οργάνων, ως θέλεις ψηλάφισον Χριστός, ο Θωμά εγώισε, βάλε την χείρα και γνώθημη ως θέα έχοντα και γεώδε σώμα και μη γίνω άπιστος. Επίσης δε της άλλης πιστώθητη, ο δε εγώισεν ο Θεός μου και ο Κύριος σ' υπάρχεις, δόξα την εγέρση σου. Εν είτε αυτόν εν κυβάλεις εμήχης, εν είτε αυτόν εν κυβάλεις αλαλατού, πάσα πνοή εν εσάντο των Κύριων, Αιγύπτου φωστήρο φαϊνός, πάρκος ο πανάλιστος, κήρυξ του λόγου ο πάσοφος, Ευαγγελίου τεμ, συγγραφεύς ο Θείος, εφημείς το άσμασι, και της παρημών μελωδήμασι, Χριστό πρεσβεύηκαν, δωρηθήν με τες ψυχές ημών την ειρήνη και το μεγά έλεος. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού δογμάτων των θείων συγγραφές του Χριστού γενόμενος πασάν την γην κατεφώτισας αυτού την σάρκωση και τα θεία πάθη την σεπτήν ανάσταση και την προς τον Πατέρα ανάβαση κηρύξας πάνσοχε και τα έθνη προς επίγνωση αληθείας ελκύσας Απόστολε. Οι ουρανοί δίγονται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε αυτού αναγγέλλητος στερέωμα. Του Πέτρου του Θείου ο Παδός, επί της γερόμενος Μάρκε Κυρίου Απόστολε, τες τούτου πάσο διδαχές ποιτήσας
του Αγίου Πνεύματος, η χώρη τη λαός κατεφώτισας των Αιγυπτίων τεν καταβλάσας την Διάνοιαν και την πόλη αυτών κατεκόσμισας. Oh.
το φως, δόξα εν υψίστης Θεός και εκείς ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε βασίλε, επουράνιεθε, πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Εμμανογένες, εις του Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημών. Ότις ημώνας Αγίας, σοι ημώνας Κύριος, Ιησούς Χριστός η δόξαν Θεού Πατρός αρμή. Κάθε κάστην τη μέρα ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνου. Εταξίωσον Κύριε εν τη μέρα τάφτη αναμαρτήτους φυλακτή. Θεός των Πατέρων ημών και ενέτων και δοξασμένων όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου επί μας καθά περιπίζαμεν επί σε. Πάση Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφυγήν, εγεννήθης ημίν εγενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ποιάσε την ψυχή μου, ότι μαρτώσει. Κύριε προσε καθεφύγων, διδάξον με το πίν το θέλημά σου, ότι συγεί ο Θεός μου. Ότι παρασύ πνιγή ζωής, εν το φωτί σου όσο με θα φως. Παρότινον το ελεός σου, εις γυμνός πους είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημών. Αθάνατος ελέησον ημών.
Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εν ή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Oh,
ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνη και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Τιμωθέου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Περπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ότι λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε, εαυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλλάξατε το Κύριο πάσα υγιή, τες πρελίες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Σαρατεύει το όνομα τι αυτού. Τες πρελίες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Πάσα υγιή προσκύνησα το σάνσι και ψάλα το σάνσι. Τες πρελίες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
φυλάξον ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάριτη. Κύριε Λέη. Παναγίες Αχάντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αγίους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παρατώμεθα. Σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Σωτήριον σου, σώσον δημάσια Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Εξομολογήσας το σαν συλλαγή ο Θεός, εξομολογήσας το σαν συλλαγή Πατέρς. Σώσον ημάς η Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Σπαναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και ζει την δόξα να πέμπομεν
το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαία Ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί Αυτού και φυγέτω σαν από προσώπου Αυτού οι μισούντες Αυτού. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και της εν της καπνός εκλυπέτωσαν, ως νικέται Κύρος από προσώπου πυρός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων Συγχώρεσαι.
Την κληρουχίαν σοφέ και στέφος αμάραντον δόξαν αποδιώξας βασιλέως γίνου άθλους δε διανύσας μαρτυρίου γενναίος διό μεγάλο μάρτης μήνα πρέσβευε σωθήνε θυμός. Του Παύλου συνέθιμος και μαθητής γεγονός την Κρήτην κατηγάσας είτε Απόστολε τι έβλη των λόγων σου όσουν ταυτήν ερήσον σκότους της ασεβίας ούτω κερίν τους πόθω σε τιμώντας παμάκαν ως έχων παρησίαν πόλην ρίσε παντός πειρασμού. Την πόλη θαυμαστών Κρήτην τιμήσομεν την εξανθίσασα άνθη τα τίμια τους μαργαρίτες του Χριστού μαρτύρων τους ακρέμων μας δεκαγάρτι πάρχονες αριθμόν οι μακάρι δύναμη μυρίωπλων των δαιμόνων κατήσχυναν διό και τους στεφάνους εδέξαντο μάρτυρες Χριστού η καρτερό ψυχή. Και εντάφω κατήρθες αθάνατε, αλλά του άδου κατήρθες την δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός την εξήμηρο φόρηστε εξάμενος χαίρετε και της εις Αποστόλης Κυρίνην δωρούμενος ότι εις πεσούσι. Την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικεία εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν Yeah.
Oh.
εις πάσαν τη γη εξήλθεν οκτώγκος αυτούν, οι ουρανοί δείγονται δόξαν Θεόν. Καθολικής επιστολής Πα Πέτρου τον αγνώσμα. Σοφία πρόσχομαι. Αδελφοί, ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείραν του Θεού, είναι ημάς υψώσει εν καιρό. Πάσαν τη μέρημναν ημών, επιρρύψαντες επ' αυτόν, ότι αυτό μένει περί ημών. Νύψατε, γρηγορήσατε, ότι ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος περιπατεί, ζητών την να καταπεί. Ω αντίστητε, στερεήτη πίστη δότες τα αυτά των παθημάτων, τι εν κόσμο ημών αδελφότητη επιτελεί. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ο καλέσας ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν, εν Χριστώ Ιησού, ο λίγων παθώντας. Αυτός καταρτήσε ημάς, στηρίξε στενώσε, θεμελιώσε. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δια σιλουανού ημίν του πιστού αδελφού, ως λογίζομαι, δύο λίγων έγραψα, παρακαλών και επιμαρτυρών, ταύτην είναι αληθή χάριν του Θεού, εισήν εστίκατε. Ασπάζεστε ημάς οι εν Βαβυλώνη συνεκλεκτοί, και Μάρκος ο Υιός μου. Ασπάζεστε αλλήλους εν φιλήματι αγάπης, ειρήνην ημί. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, Κυρίου
κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ούς ισοψίας τη μέρα εκείνη τη μία των Σαββάτων και των θυλών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήρθεν ο Ιησούς και έστει στο μέσον και λέγει αυτής, ειρήνη μη. Και τούτο λοιπόν έδειξεν αυτής τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν μου οι μαθητές ειδώντες τον Κύριο. Είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς πάλι, ειρήνη μη. Καθώς απεσταλκέμαι ο Πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο είπω, ενεφύσισε και λέγει αυτοίς, λάβετε Πνεύμα Άγιο. Αν τίνον αφήτε τας αμαρτίες, αφήεντε αυτοίς, αν τίνον κρατείτε και κράτηντε. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα ο λεγόμενος δίδυμος, που κίν με ταυτόν ότε ήρθεν ο Ιησούς. Έλεγον ουν αυτό οι άλλοι μαθητές, εωράκαμεν τον Κύριο. Ο δε είπεν αυτοίς, εάν μη είδω εν τες χερσήν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω των δακτυλών μου εις των τύπων των ύλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, που μη πιστεύσω. Και μεθ' ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς μετ' αυτό. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστει στο μέσον και είπε, ειρήνη μη. Ήτα λέγει το Θωμά, φέρε των δακτυλών σου όδε και είδε τα σχήρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπεν αυτό, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει αυτό ο Ιησούς, ότι εωρακάς με πεπίστευκας, μακάρι οι μη δόντες και πιστεύσαντες. Πολλά μενούν και άλλα σημεία επίσεν ο Ιησούς, ενώπιον των μαθητών αυτού, α, ούτε στη γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Και ή να πιστεύοντες ζωή τέν το όνοματι αυτού. Ειρήνησι το ευαγγελιζομένο και παντί το λαό.
του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη σοι δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Χριστό.
Αρχιεπισκόπου ημών Τιμοθέου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, ημών των συνελθών εν τη Θεία και Ιερά ταύτη μυσταγωγία, των μακαρίων και υμνίστων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένοντε και πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών, πάντων τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά προθέσει ζώντων τε και τεθνεώτων και των ψυχών των προκεκοιμημένων δούλων Σου, Ευγενίου και Μαξίμου των Αρχιερέων, Άνης και Μαρίας μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παρά στον Κύριε. Χριστιανάτα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράστο Κύριε. Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων νημονεύσαντα εαυτούς και αλλήλους και βάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό. Συ Κύριε. Δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού με του ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Ο πνεύματισσου αγαπήσομεν αλλήλους είναι εν ομονία ομολογήσομαι. Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Πριώδας ομολούσιον και ακούω. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα παντού κράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενήτων εκ του Πατρός γεννητέντα προπάντων των αιώνων πως εκ φωτός Θεούν αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννητέντα ο ποιηθέντα ομόουσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο τον διημάσιο ανθρώψιν για την ημετέραν σωτηρίαν ατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός την προσκυνούμενον και συδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προπητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Πρόσχομεν την Αγίαν αναφορά εν ειρήνη προσφέρει. Θεμέον Κύριος θυσίαν ερέσεως. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και με τα πάντα ημών.
ευχαριστήσουμε το Κύριο. Oh,
Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Τιμωθέου, ον χάρισε τες Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα των λόγων της εις αληθείας. Αυτός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και δώσει μην ελληνιστόματι και μία καρδία, δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δικαίοι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Χαίρεστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού, τον Αγίο μνημονεύσαντε σε τικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιεσθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιο και υπερουράνιο και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίες πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη Θεία χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς, ο Θεός της ηχάρητης. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρησία σε κατακρίτως των μάν επικαλείστε σε των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγειν. Πότερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αυτοί εμέ τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση το Πνεύμα Ιησού και θαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με σου ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγίες.
Βαρθολομαίος, ελέο Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, παντί το πληρώματι της Εκκλησίας, χάριν, ειρήνην και έλεος παρά του ενδόξος Αναστάντος Σωτήρος Χριστού. Αδελφοί συλλειτουργοί και τέκνα εν Κυρίω, φθάσαντες και εφέτος δια συντόνου προσευχής και νηστείας, και δια της από τούτων ευλογημένης κατανήξεως εις την εορτήν των εορτών και πανήγυριν των πανηγύριων, επόμενον είναι να αισθανόμεθα παρά τα αυτά, εν συντριβή ότι δεν έχομεν ένδυμα γάμου δια να εισέλθομεν εις τον ημφώνα του Χριστού, όπου ήχος καθαρός εορταζόντων. Αλλά ούτε και λόγον έχομεν αρμόδιον δια να υμνήσομεν επαξίως το υπερφιές γεγονός της εκ των νεκρών Αναστάσεως, το οποίον δεν αφορά μόνον εις τον Χριστόν αμέσως, αλλά και εις ημάς πάντας, τους εις Αυτόν πιστεύοντας. Ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας, δια του Ιησού άξι συναυτό. Την κατάνθρωπον αυτήν αμηχανίαν και πτωχίαν μας πρώτου καινού τάφου του Χριστού, η Εκκλησία όχι μόνον δεν αποκρύπτει και δεν επεσχύνεται, αλλά πανηγυρικώς ομολογεί με τον θεσπέσιον κανόνα του Πάσχα. Δια των λόγων του ιερού τούτου κανόνος, καλούμεν και παρακαλούμεν να ευαγγελιστούν το γεγονός της Αναστάσεως απευθείας προς την Σιών, αλλά και προς τον κόσμον ολόκληρον. Όχι οι οποιοδήποτε μάρτυρες απλώς εξακοής, αλλά οι γυναίκες εγενόμενε όρθριε επί των μνημείων, που ως εκ τούτου δύνανται να είναι ευαγγελίστριε αποθέας. Δεύτε αποθέας γυναίκες ευαγγελίστριε, και την Σιών είπατε δέχου παρημών χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού. Μάρτυρες λοιπόν εξακοής και μάρτυρες αποθέας. Μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών θα κυμαίνεται πάντοτε ο βαθμός της μετοχής του κάθε πιστού εις το απολυτρωτικόν έργο του Αναστάντος Κυρίου. Εκείνοι που πληροφορούνται απλώς εξακοής τα περί Αναστάσεως και δεν υφίστανται εν συνεχεία την καλήν αλίωσιν, είναι αδύνατον να οραματιστούν το θέαμα του μεταμορφωμένου κόσμου. Διότι προέρχεται μεν η πίστης εξακοής, όμως δεν μένει στατική πληροφορία του νου, αλλά καθαίρει και φωτίζει όλα στα συστήσεις, διανοίγουσα και τους οφθαλμούς εις το θαύμα που κατά βάση είναι θέαμα. Εν τούτης ομιλούντες εις τα της πίστεως περί θέας, δεν εννοούμεν απλώς την όραση, άλλος θα είτο ακατανόητος ο μακαρισμός του Χριστού δια τους μη ειδώντας και πιστεύσαντας. Η απλή όραση θέτει ως αίτημα την αυτοψίαν, η οποία είναι καθαρός κοσμικής περιεργίας επιθυμία. Η θέα αντιθέτως είναι αναβαθμός κατανήξεως, που επιτρέπει να εκταθόμεν πέραν των ορωμένων και να είδομεν «Α, ο οφθαλμός σου κίδε και ους ουκίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπων ουκανεύει». Έτσι μόνον αντιλαμβανόμεθα διατί έχει τόσον αποφασιστικήν σημασίαν το ρήμα «Θεόμε» εις τα ιερά κείμενα της Εκκλησίας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μαρτυρεί περί του Χριστού ότι «εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Επίσης, εις την Ορθόδοξον λατρεία νομολογούμεν πάντοτε στερεοτύπος «Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων». Θεόμενη όμως την Ανάσταση του Χριστού, το μοναδικό εις την αγιότητα, κυριότητα και αναμαρτησίαν θεανδρικών πρόσωπών του, δεν είναι το δυνατόν να λησμονήσομεν τον κόσμον υπέρ του οποίου απέθανε και ανέστη. Ο κόσμος όταν τον θεόμεθα εν το φωτί της Αναστάσεως αποκτά άλλην ευγένειαν, άλλην ιερότητα, άλλην εν γέννη προοπτικήν. Γίνεται αυτομάτως ο δυνάμητε μεταμορφωμένος κόσμος του Θεού,
οκτιστής εις περιουσίαν και όχι εις απώλειαν. Δια τούτο πιστεύομεν εις ανάστασιν σωμάτων, δια τούτο δεν δεχόμεθα την καύση των νεκρών, δια τούτο δεν ανεχόμεθα λοιμούς, εξανδραποδισμούς, πολέμους και εχμαλωσίας, με όλα τα συμπαραμαρτούντα, τα ατιμάζοντα των Θεών όσων και των άνθρωπων. Η δόξα του Αναστάντος Κυρίου έγκυται ακριβώς εις το γεγονός ότι έπαθεν εκείνος ανθυμών και υπερημών. Δια να λυτρώσει δηλαδή ημάς από πάντων τούτων. Αυτός είναι ο λόγος που εις την Ορθόδοξον Αγιογραφίαν, εν αντιθέσει προς την ιεράν τέχνη της Δύσεως, η Ανάσταση αποδίδεται με την σκηνήν της εισάδου καθόδου του Χριστού. Κατήλθε μέχρις άδου ταμείων, δια να μη έχει πλέον ο Άδης δύναμη. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου Άδη τον οίκος. Άδης όμως και θάνατος δεν είναι δυνάμεις μυθικέ. Είναι απτέ πραγματικότητες του σκότους, τας οποίας αντιμετωπίζομεν ως άτομα και ως κοινωνίε, ανά πάν βήμα του καθημερινού μας βίου. Άδης και θάνατος είναι ο εγκλεισμός εις την φυλαυτίαν μας, εις την στενοψυχίαν μας, εις την μόνωσήν μας. Αυτό το καθεστώς της αυτονομήσεως και ανταρσίας που υπήρξε και η ουσία της προπατορικής πτώσεως ανερεί ο Χριστός γενόμενος υπερ ημών κατάρα. Δώσε στην ζωήν του λύτρων αντίπολων, θεμελιώνει εν το αίματι του μίαν κοινωνίαν η οποία δεν εμποδίζεται πλέον από φυλετικάς, κοινωνικάς, πολιτικάς ή άλλας διακρίσεις, αρκεί να δεχθεί ο άνθρωπος το ατομικόν εν Χριστώ ως καθολικόν και να αγαπήσει τον πλησίον ως εαυτόν. Εις τας βιοθεωρίας του και κοσμοθεωρίας των του κόσμου σοφών που συνεκώς άλληλο ανερούνται, ο πιστός αντιτάσσει πάντοτε την οριστικήν θέαν ολοκλήρου του σύμπαντος κατηλαγμένου εν το αίματι του εσφαγμένου αρνίου, διότι μόνον ο αναμάρτητος η δύνατο να φέρει δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Αυτήν λοιπόν την αναστάσιμον χαράν, την αενάως από του Σταυρού αναβλίζουσαν, επευχόμεθα τα ψηλή και εφέτος προς τον κόσμον άπαντα. Επευκαιρία δε ευχαρίστως ανακοινούμεθα από τούδε ότι εντυπανσέπτω ατμοσφαίρα της ανεκλαλήτου ταύτης χαράς καταργόμεθα αμέσως μετά το Άγιον Πάσχα των επισήμων ημών επισκέψεων προς τας κατατόπους αδελφάς εκκλησίας καθώς και προς τους αρχηγούς ετεροδόξων εκκλησιών μετά των οποίων η Αγία Ορθόδοξος ημών Εκκλησία ενβρίσκεται εν διαλόγο αγάπης και αληθείας. Χριστός Ανέστη, ο Κωνσταντινουπόλεος, διάπειρος προς Χριστόν Αναστάντα, ευχέτης πάντων ημών. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς
ο Θεός της η χάριτη, την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετησάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σοι αγιασμός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομε. Κύριε ελέησον, Πατέρ Αγίε, ευλόγησον. Ο ευλογόντους ευλογούντας, Κύριε, και γιάζοντους επί συμπιβηθώντας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μία καταλήψη μας, τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, σε εκκλησίες σου τις ιερεύσες στρατό ημών και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντορημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των Φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν έως του αιώνου. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν έως του αιώνων. Ο όνομα Κυρίου ευλογημένον. Ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον φυλάτων να φτάσεις την μακαρίαν ζωήν την πάραση φιλάνθρωπε. Κατάβαση σου Κύριε όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται ανάπαυσον Κύριε και τα ψυχάς των δούλων σου ότι μόνος υπάρχει σατάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα της Υιό Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η αγνή και άκραντος παρθένος, η Θεόν αχράστος και ίσασα, πρεσβεύε υπέρ του σωθήνε και ας ψυχάς των ούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον, γιατί δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων ούλων σου, Άννα και Μαρία και υπέρ του συγχωρηθήνε, αυτές πάμπτει μέλημα εκούσιονται και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού, την Βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτής αμαρτιών, παρά Χριστόν το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός των θάντων καταργήσεις των διάβολων καταπατήσεις και ζωή του κόσμου δωρησάμενος αυτό, Κύριε ανάπαυσον τα ψυχάς των προκειμένων δούλων σου,
Άννης και Μαρίας, κοιτάξουν αυτά σε τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο να ψήξουν τα πέδρα πάσα, οδύνη λήπη στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν λόγο, έργο, η διανύα, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκέ στην άνθρωπος, ως ζήστε πτες γης, ουκ αμαρτήσει. Συγγερμονός Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχει η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η ανάσταση στη ζωή και η ανάπαυση των δικών των προκειμένων δούλων σου, Άννης και Μαρίας, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό, εις το οποίο σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον, ότι εσύ η Ανάσταση στην Αγκαρία ζωή και η Ανάπαυση των δικών του προκειμένου δούλου σου Άννη και Μαρίας, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να παίρνω στον Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και το οποίο σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Δεϊθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, ζωή και μακαρία ανάπαυση, προκειμένων δούλων σου Άννης και Μαρίας, Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να παίρνω μέσα τον Άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και Αγαθό και ζωπιός πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστε και αείριστε αδελφέ ημών, αιωνία σας η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε ενίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάσει εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων Ασωμάτων, Τιμίου Ενδόξου Προφήτ Προδρόμου και Πεπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεθήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεράρχου Κρήτους, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ταυματουργού Μηνά, των Αγίων Κυριακέων, Αγίων και Άνης, των Αγίων Πατρών Τιμών Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελίου Μάρτυρου, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου, των Αγίων, φιλάνθρωπος και λαίμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισόμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Γιατί ο πάντων είναι και οι και σε όλους των αιώνων. Ναι, Αναστάσε. Amen.
περιδίνδυ, περιδέ, περιδέ. Hey.